24-30-560. Δηλώστε και εσείς τη συμμετοχή σας. Είναι πάντοτε αρρωγός σε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας. Συμμετέχει με υπαλλήλους της στην 10η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία του Συλλόγου Εθελοντών Μοροδότων. Καλησπέρα. Συμμετείχατε σήμερα στη λαμπαδιδρομία που πέρασε από την πόλη των Σερών για τη φλόγα της αιμοδοσίας. Πώς ήταν η εμπειρία? Να διευκρινίσω ότι είμαι πυροσβέστης. Είμαστε πυροσβεστικό σώμα. Είμαι η τρίτη χρονιά που συμμετέχω σε αυτή τη διοργάνωση. Που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κόσμου έτσι ώστε να συμμετέχουν σε θελοντικές αιμοδοσίες, γιατί το αίμα είναι το πιο πολύτιμο αγαθό όπως ξέρουμε και στην ουσία το αίμα είναι ζωή και μόνο χαρίζεται, δεν αγοράζεται και δεν μπορεί να αποκτηθεί με κάποιο άλλο τρόπο. Έτσι θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα στον κόσμο να δοκιμάσει έστω για μια φορά να πάει να δώσει αίμα. Ένα δεκάλεπτο από τον χρόνο σου είναι, δεν είναι κάτι παραπάνω. Εγώ πριν 10 μέρες έχω δώσει, έχω εδώ το σημάδι και πρόσφατα. Δεν έχει πόνο, δεν έχει κόπο, δεν συμπηρεάζει καθόλου στην προσωπική σου ζωή. Ας πάνε να δοκιμάσουν όλη μια φορά. Η ευχαρίστηση θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί νιώθεις το αίσθημα της ικανοποίησης και ότι έχεις προσφέρει κάτι στο σύνολο. Ας το δοκιμάσουν και είμαι σίγουρος ότι μετά θα συνεχίσουν και στην υπόλοιπη ζωή τους. Να είναι εθελοντές αιμοδότες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα αποθέματα αίματος που έχουμε στις διάφορες τράπεζες αίματος, γιατί όπως είπαμε είναι πολύτιμο και αναγκαίο. Η ανταπόκριση που είδατε σήμερα από τους Σεραίους πολίτες? Σεραίοι, εντάξει, μας χειροκροτούσαν στη διαδρομή, μας υποδέχτηκαν σε διάφορα σημεία. Ας ελπίζουμε να ευαισθητοποιηθούν και πηγαίνοντας και στους σταθμούς αιμοδοσίας να δώσουν αίμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο σημαντικό αγώνα που δίνετε. Εγώ ευχαριστώ και καλή επιτυχία στον Πανσεραϊκό. Ευχαριστούμε. Έγινε.